που μας είμαστε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα με καταλήψεις, με πορείες, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δείξουμε την αντίρρησή μας στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον αέρα πραγματικά χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, με ευθύνη τόσο της τωρινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης, που η μία καλώς ή κακώς δημιούργησε ιδρύματα τα οποία δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην αγορά και η επόμενη διατηρεί αυτή την κατάσταση έχοντάς μας αιχμαλό τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξω από το Υπουργείο, όπως βλέπετε και από τα πλάνα. Ήρθαμε εδώ για να ακουστεί η φωνή μας όσο το δυνατόν περισσότερο και στον κόσμο της πόλης, στους υπόλοιπους φοιτητές της πόλης και να ενώσουμε σε έναν βαθμό τη φωνή μας και μαζί τους όπως έγινε και τις προηγούμενες ημέρες. Τα πτυχία σας με ποιο τρόπο θα τα πούμε? Τα πτυχία μας αυτή τη στιγμή από την πανεπιστοποίηση και μετά δεν υπάρχει καν το τι είναι. Δεν υφίσταται πτυχίο, δεν έχει κανένα δίκτυο μέσα στην αγορά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή σε Αγιοπόλη να βάλουμε μια υπογραφή κάπου, να δουλέψουμε βασικά σαν αυτό που είμαστε σε Αγιοπόλη. 1,5 χρόνο μετά την πανεπιστημιοποίηση, ήμασταν ΤΕΙ και γίναμε ΔΠΑΕ, δηλαδή, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματά μας, είναι στον αέρα ακόμα. Και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία, 4 χρόνια περιμένουμε, ακόμα μας έχουν στο περίμενε. Για μας μια είναι η ελπίδα, ο αγώνας των φοιτητών, η διεκδίκηση, η πίεση. Αυτό ήταν και σήμερα στα πλαίσια της πανελλαδικής δράσης. Πανελλαδικά δηλαδή κινητοποιούνται όλοι αυτοί οι φοιτητές ΤΕΙ που πανεπιστημιοποιήθηκαν, που βρίσκονται στην ίδια μοίρα με εμάς. Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα.